Δεξίωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών παραθέτει αυτή την ώρα η Αμερικανική Πρεσβεία στην Λευκοσία, στην παλιά Πανεπιστημιόπολη. Θα συναντήσουμε τον Χριστόφορο Χριστόφη. Χριστόφορε. Και μιλία πριν από 10 δευτερόλεπτα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια πρόποση και κατέβηκε από το βήμα. Τι κρατάμε σε σχέση με το Κυπριακό? Λευκοσία και η Ουάσιγκτον προσεγγίζουν τη δύσκολη αυτή συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε με το ποτήρι μισογεμάτο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε η ομιλία ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και με ζητούμενο την εξέβρεση μιας λύσης της ζωνικής δικοινωνικής ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ευχήθηκε το 2024, το τρέχον έτος, να είναι μια χρονιά που οι επόμενες γενιές θα τη θυμούνται ως τη χρονιά που άρχισε μια νέα φάση στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και γιατί όχι κατέληξε σε μια συμφωνία. Η φετινή 4η Ιουλίου γιορτάζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία στη σκιά της Συμφωνίας Κύπρου και Αμερικής για την έναρξη στρατηγικού διαλόγου. Επομένως δόθηκε έμφαση στα διμερή ζητήματα και οι δύο ομιλητές και ο πρόεδρος και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών εστίασαν σε αυτό το ιστορικό βήμα, για το οποίο ήδη γίνονται βήματα προετοιμασίας. Αρχίζει το Σεπτέμβριο με την πρώτη φάση ο στρατηγικός διάλογος σε επίπεδο γενικών διευθυντών των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Αυτό που θέλησαν να πούνε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μείνει στα χαρτιά, θα τη δούμε να υλοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, ενισχύοντας τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των επενδύσεων, του εμπορίου και σε πολλούς άλλους. Κατά τα άλλα, εντάχει, λέω ομιλία, πως περιμένουμε μέσα από αυτή τη συμφωνία να ξεκλειδώσουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά, όπως για παράδειγμα οι θεωρήσεις εισόδου. Έχουν μείνει δύο στάδια για την κατάργηση της βίζα για ταξίδια Κυπρίων στις ΗΠΑ και φυσικά αυτό που ακούσαμε εδώ, τη συνεργασία σε επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο της Λευκοσίας, τη συνεργασία για τη φοροδιαφυγή και το κλείσιμο των παραθυρακίων που υπάρχουν για την υπεκφυγή από τις κυρώσεις, είναι μόνο μερικά στα οποία αναφέρθηκαν οι δύο ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Σε χαιρετώ.